Κυρίε και κύριοι, καλό σα βράδυ. Τετάρτη βράδυ, τρίτη μέρα του μηνό Ιουνίου, τρίτη μέρα του καλοκαιριού. Και το βασικό ερώτημα τη βραδιά είναι αν όντως είναι η νύχτα τη Ελλάδο, η νύχτα του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε μπροστά σε μια μακρά και δύσκολη νύχτα, στην οποία μπορεί να κρυθούν, να κερδιθούν ή επιτρέψτε μου να χαθούν κάτι που δεν το ευχόμαστε. Πολλά. Είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία τελικά λειτουργεί σαν τη γραμμή του ορίζοντα. Όσο την πλησιάζουμε, τόσο απομακρύνεται. Είναι βέβαιον ότι οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες και γίνονται δυσκολότερες καθώς οι δανειστές βάζουν στο τραπέζι όλο και πιο δύσκολα και οδυνηρά μέτρα. Ήδη την ώρα που μιλάμε στο τραπέζι είναι μέτρα 3,5 δις επιπλέον. 3,5 δις κόστους επιπλέον σε μια Ελλάδα τραυματισμένη, πονεμένη, μετά από πέντε χρόνια σκληρής λιτότητας. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι δεν θα είναι απόψε η τελική συζήτηση. Πρέπει να προσθέσουμε για τη δική σας ενημέρωση ότι στο τραπέζι, πέραν των 3,5 δις, μπαίνουν με επιτακτικό τρόπο προτάσεις για ιδιωτικοποίηση, όπως παραδείγματο χάνει η ιδιωτικοποίηση της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις γύρω από το ελληνικό πρόβλημα προσλαμβάνουν ευρύτερη διεθνή γεωστρατηγική και γεωπολιτική δυναμική. Στη διαδικασία είναι παρούσα τηλεφωνικός και ενημερώνεται διαρκώς και η ηγεσία των ΗΠΑ καθώ έχει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή με τι Βρυξέλλε και το Βερολίνο α, και το Παρίσι, ο Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιού, ο οποίο επίσημα η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ενημερώνει διαρκώ τον πρόεδρο Ομπάμα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο εκ των βασικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, δηλώνει στο RealGR Καλύτερα έξοδος από το ευρώ παρά κακή συμφωνία. Αυτό είναι το κλίμα. Είναι μια βραδιά γεμάτη γεγονότα. Όπως όλοι οι τελευταίοι μήνες. Ίσως αυτή η βραδιά περισσότερο παρά ποτέ. Εμείς εκπέμπουμε ζωντανά από το κεντρικό στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο. Είμαστε έτοιμοι, κυρίε και κύριοι, να πάσα στιγμή να διακόψουμε και να συνδεθούμε με Βρυξέλλε για να σα δώσουμε νέα ε, από τη στιγμή που θα υπάρξουν νέα, διότι όπω σα είπα, η βραδιά είναι μακρά και δύσκολη και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας ίσως ένα από τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για να μιλήσουμε πολιτικά απόψε για το πού θα πάνε τα πράγματα. Τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είναι εκ των ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μια τέτοια βραδιά. Θα μου επιτρέψετε για την ενημέρωσή σας, γιατί είναι κάτι που δεν το συνηθίζουν άλλα κανάλια. Εδώ στο Κόντρα, όποια προσέγγιση ιδεολογική και πολιτική αν έχει ο καθένα, ε, πάντοτε θέλουμε να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό και για τα εθνικά θέματα. Να πω λοιπόν ότι η Πολανθάνη περνάει λίγο στον ντούκου από τα επίσημα μεγάλα κανάλια, τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια. Το γεγονό ότι στη Θράκη συνεχίζεται η παρέλαση διαφόρων απεσταλμένων του κυρίου Ερντογάν. Πριν από λίγο καιρό πήγε ο ιό Μπιλάλ. Τώρα κάνει περιοδία ο επικεφαλή θρησκευτικών υποθέσεων Μεχμέτ Γκιορμέζ ένα πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του κυρίου Ερντογάν, μάλιστα πριν από λίγο καιρό του δόρισε μία Mercedes 380.000 δολαρίων, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο στον τουρκικό τύπο. Ο κύριος Γκιορμέζ, μουλάς επικεφαλής θρησκευτικών υποθέσεων του αρμοδίου τουρκικού Υπουργείου, συναντάται στη Θράκη με τους ψευτομουφτίδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης, Ιμπραήμ Σερίφ της Κομωτινής, καθώς και με παράγοντες του τουρκικού προξενείου. Να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένο μουλά κύριο Γκιορμέ είναι αυτό που δήλωσε πρόσφατα ότι η Αγία Σοφιά είναι Ισλαμικό χώρο προσευχή και τόνισε ότι αν ο Πάπα Φραγκίσκο συνεχίσει τι προκλήσει, έτσι είπε, σε βάρο τη Τουρκία, τότε θα πρέπει και η Τουρκία να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί. Αυτά για να είμαστε ενήμεροι τι συμβαίνει γύρω μα που μα αφορά. Που αφορά την Ελλάδα, αφορά τμήμα τη ελληνική επικράτεια. Κύριε, κύριε Υπουργέ, είπα πολλά. Ο λόγος εσάς. Περιμένετε συμφωνία απόψε. Τελική συμφωνία. Δύσκολα. Δύσκολα λέτε. Διότι... Γιατί. Γιατί, γιατί ε, φάνηκε ότι από πλευρά των ε, θεσμών και των πολιτικών ηγεσιών στην Ευρώπη ήτανε πολύ λιγότερο ε, προετοιμασμένοι, ε, ενωμένοι, προπαρασκευασμένοι ε, για να πάμε σε μια συμφωνία. Φάνηκε εκ του ότι δεν είχαν κείμενο. Διαμορφώσαν κάποια σημεία και σήμερα θα παρέδιδαν ένα κείμενο. Ε, περάσαμε μερικές εβδομάδες στα Brussels Group όπου κάθε εβδομάδα ερχόντουσαν και νέα στοιχεία mm -hmm. από ένα κουβά, από ένα καλάθι ε, της ε, Πέμπτης ε, αξιολόγηση αυτή των αρχών Δεκεμβρίου. που, της ποτέ, περιβόητης ναι, που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Τη περιβόητη πια αξιολόγηση. Τη μοιραία αξιολόγηση. Και βεβαίω από τι σοβαρότατες σοβαρότατε διαφωνίε που έχουν αναμεταξύ του και τι αντιφάσει. ότι την ναι. ίδια ώρα που το Διεθνέ Ταμείο θέλει γενναίο κούρεμα του χρέου που δεν θέλουν να ακούνε οι άλλοι δύο θεσμοί, από την άλλη η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε. Το ΔΝΤ Ταμείο να είναι παρόν. Να είναι στο παιχνίδι, ναι. Θα είναι στο παιχνίδι. Για ένα λόγο, επιτρέψτε μου να σα πω που πλέον αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια καθώ πάρα ναι. πολλοί διεθνεί αναλυτέ το σημειώνουν. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν ε, οι ευρωπαϊκέ συνθήκε για μείζωνα κοινωνικά ζητήματα, εργασιακά, κοινωνική ασφάλιση και άλλα, στα οποία δεν προβλέπεται ε, Συγκλήση και κοινή πολιτική να αλλάξουν επιταχύρω mm -hmm. σε βάρο των εργαζομένων. Εάν δεν έμπαινε και το δούνου του με το δικό του πακέτο, το οποίο είναι μα, όλο για, για κάθε ήπειρο το ίδιο, mm -hmm. μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, το ότι φτάνει ο κύριο Τόμψεν, όπω είπε ο κύριο Κορκίδη, κατά τη γνώμη μου, στη δήλωση τη βδομάδα. Mm -hmm. Την προηγούμενη βδομάδα στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή. Να δηλώνει ότι ο κύριο Τόμψεν. Στην εξεταστική για το μνημόνιο. Βεβαίω. Yeah. Ναι. Ότι ο κύριο Τόμψεν του είπε. Πρέπει να πάει στρα... στα 300 ευρώ ο μισθό του εργαζομένου στην Ελλάδα και κατ' επέκταση σε όλη τη Βαλκανική, δηλαδή να γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, κύριε Παναγιωτόπουλο, στο πλαίσιο των συνθήκων των ψηφισμένων, των κακών, των ανάποδων, των νεοφιλελεύθερων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ. Αν δεν είχε υπησέλθει και το Δουνουτού, το οποίο, α πούμε, βάζει πράγματι άγρια πράγματα και στι συντάξει και στου μισθού. Φαίνεται λοιπόν πω αυτή η επιμονή. Ε, το λέω και έτσι, αυτοκριτικά, mm -hmm. δεν το είχαμε αντιληφθεί ενδεχομένω. Αυτή η επιμονή για την παρουσία του Δουνουτού είναι για να σπάσουν κάποιε γραμμέ άμυνα mm -hmm. και κατακτήσεων των εργαζομένων όλων των πτερίγων. Του ευρωπαϊκού της... οικοδομήματο. Ακριβώ. Να σα ρωτήσω κάτι. Ε, φαίνεται ότι ο ρόλο τη Αμερικανική κυβέρνηση είναι θετικό. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε παρεμβάσει από την Αμερικανική κυβέρνηση προ τα κέντρα λήψη αποφάσεων, Βρυξέλλε, Βερολίνο, Παρίσι, ιδιαίτερω Βρυξέλλε, Βερολίνο, προκειμένου να σπρώξουμε όλοι την προσπάθεια για να μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία, ένα έντιμο συμβιβασμό. Πώ εξηγείται το γεγονό ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν επηρεάζει το Δέλτα Νιτάφ προ αυτή την κατεύθυνση. Ένα το ερώτημα. Και ένα δεύτερο υποερώτημα, Πώς εξηγείται το γεγονός ότι το ΔΝΤ έχει στη θέση της Γενικής Διευθυντρίας την πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θέλει, πέραν της θέσεως αυτής, να διαδραματίσει και έναν ευρύτερο πολιτικό ρόλο στην Ευρώπη. Ωστόσο συμπεριφέρεται έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγο περίεργα αυτά τα δύο σημεία. Είναι, πο, είναι πολλά περίεργα. Ε, ο, ο, κεντρι, ο Γενικός Παρονομαστής πρέπει να ξέρετε όλων των διεθνών παραγόντων σε ένα κόσμο ε, απολύτως παγκοσμιοποιημένο οικονομικά, με νέε δυνάμεις που αναδύονται ε, κτλ. Με υπερεθνικές ελίτ. Ακριβώς. Είναι. Ναι. Ο, γε, ο γενικός παρονομαστής είναι ότι θέλουν σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Δηλαδή και ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός, ε, ίσως να το γνωρίζετε, ε, κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία, όχι ως προς το μέγεθος, αλλά εν πάση περιπτώσει και με τον Κινέζο Πρωθυπουργό το 2012, αν θυμάστε, που είχε ναι. δώσει το σήμα ναι. ότι δεν θέλω να αποσταθεροποιήσει στην Ευρώπη mm -hmm. και θα διακινδυνεύσουν οι επενδύσει μου. Mm -hmm. και τότε αυτό είχε παίξει πολύ μεγάλο ασφάλω, ρόλο ασφάλω. για το πώ συμπεριφέρθηκε ο κύριο Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Τώρα ο Ιάπωνα Πρωθυπουργό, δηλαδή επεκτείνω αυτό που είπατε για του Αμερικάνου και από άλλε πλευρέ παρακολουθούν με ενδιαφέρον το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, καταρχήν για τα δικά του συμφέροντα, ε, θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ευρώπη στην οποία δεν θα υπάρξουν αποσταθεροποιητικές τάσεις. Δηλαδή το ντόμινο, μια ενδεχόμενη διαφυγή μια χώρα από έτσι. αυτό. Καταρχήν λοιπόν είναι και τι θα αυτό. Θα μπει η Ευρώπη σε σας, μη χαρτογραφημένα σας... ύδατα, έτσι. Σας Αν επισημέν... συμβεί το μοιραίο και φύγει η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ, μα πρόξουν δηλαδή να φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ, μα αναγκάσουν να φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ με πιστοτική ασφυξία και ασφυξία ρευστότητο. Τότε ολόκληρη η Ευρώπη θα μπει σε νερά μη χαρτογραφημένα. Βεβαίω. Ναι. Και... Είναι μεγάλο το ρίσκο. Αν και ορισμένοι και δια... φαίνεται ότι ε... δεν το φοβούνται ή το προκαλούν. Η δια... Είναι η διακινδύνευση τη διαίρεση ναι. που είπε και ο Αλέξιο Τσίπρα και στο άρθρο του Στουλεμόντ και χθε και σήμερα στι δηλώσει Είναι η διακινδύνευση τη διαίρεση. Και δηλαδή... θα μπει πια το ερώτημα: ποιο θα είναι ο επόμενο, έτσι δεν είναι. Ναι. Όχι μόνο θα μπει το ερώτημα, ποια θα είναι η επόμενη Ευρώπη. Μάλιστα. Συνολικά. Ωστόσο. Ε, δηλαδή κύριε αυτό το Βούσι. σχέδιο, το time out, το λεγόμενο το οποίο το έκανε πρωτοσέλιδο προχθέ η καθημερινή και το οποίο το γνωρίζαμε 15, 15 μέρε πριν ναι. εμεί, είναι το σχέδιο. Του να φύγει η χώρα μα χρηματοδοτούμενη, ναι. προσέξτε, χρηματοδοτούμενη για να μην είναι πολλέ οι αναταράξει και να μην χάσουν πολλά mm -hmm. και οι Γερμανοί, να εξωθηθούμε σε μία έξοδο και μετά από 5, 6, 10 χρόνια, αν ισορροπήσουν τα οικονομικά μα, να ξαναμπούμε. Δηλαδή να γίνει ένα είδο time out και ενδιάμεσα να έχει γίνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν πανίσχυρο Υπουργό Οικονομικών, που θα μπορούσε από τώρα να έχει και όνομα και επίθετο, mm -hmm. και ένα κοινοβούλιο που θα είναι από τα εθνικά κοινοβούλια, όχι πλέον το Ευρωκοινοβούλιο, mm -hmm. με πλήρη έλεγχο. Στου προπολογισμού όλων των χωρών. Αυτό το σχέδιο, αν συμμερίζομαι... καταλαβαίνετε, είναι φιάλτη. Συμμερίζομαι... <laughs> 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 συμμερίζομαι... Όχι για την Ελλάδα, για ασφαλώς, την Ευρώπη πια. συμμερίζομαι έτσι. απόλυτα τον προβληματισμό σα για την πορεία τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η σημερινή Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη του Σουμάν ή του Αντενάουερ ή η Ευρώπη του Μιτεράν και του Ντεγκόλ, για να πάμε και σε άλλε προσωπικότητε ή του Σιράκ, αν θέλετε, η Ευρώπη. Συμφωνώ, αλλά. αλλά Μήπω και η ελληνική κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο. Υπάρχει εντύπωση σε ένα μέρο τη κοινή γνώμη, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει σημασία, ότι αν κύριε Βούτσι, η... ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και απευθύνομαι σε εσά γιατί είστε από τα βασικά ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα τη ελληνική ανανεωτική αριστερά. Δεν βρεθήκατε τυχαία εκεί που βρίσκεστε. Λοιπόν, υ υπάρχει εντύπωση ότι αν μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που ήταν, ήταν μουδιασμένα τα κέντρα λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλε, στο Βερολίνο και αλλού. Αν πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε μεταρρυθμίσεις μέσα, όπου θα τολμούσε μια αριστερή κυβέρνηση να βάλει και θέματα ταμπού για την αριστερά, αλλά να προχωρήσει ιδιωτικοποιήσει, συνέργειε κράτου και ιδιωτικού τομέα, μείωση του κράτου εκεί που το κράτο είναι δαπανηρό και μη αποτελεσματικό. Ενίσχυση του κράτου εκεί που πρέπει να ενισχυθεί. Υγεία, παιδεία και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία, να το πω, θα τολμήσω να το πω, δημιουργικού ρεφορμισμού, δημιουργικού ρεφορμισμού για το καλό του τόπου, θεωρώ ότι οι Βρυξέλλε θα είχαν πει πολύ γρήγορα τον ναι και το Βερολίνο. Μήπω λοιπόν χάθηκε πολύτιμο χρόνο λόγω αγκυλώσεων, Μήπω ο Πρωθυπουργό που φαίνεται ότι θέλει τελικά να συμφωνήσει έχει πάρει αυτή την ιστορική απόφαση. Μήπω έχει κάποια σχοινιά που τον τραβάνε από μέσα, είτε λέγεται παλαιέ συνιστώσει, δεν υπάρχουν πια, είτε λέγεται παλαιοαριστερέ αγκυλώσει, είτε λέγεται κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάει αυτή η ιστορία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, <coughs> δεν θα συμφωνήσω μαζί σας στην κεντρική ιδέα ε, αυτού του εύλογου από την πλευρά σας έτσι, ζητήματος που θέσατε. Και αυτό γιατί, αν θυμάστε την 20η Φλεβάρη, ε, στην ε, συμφωνία που τότε επιτεύχθηκε η ελληνική πλευρά πήγε πράγματι με 6-7 μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ε, τις οποίες, ε, χ, χωρίς να είναι κοστολογημένες απολύτως, έβαλε στο γύρω τραπέζι. Γύρω από τη φοροδιαφυγή. Βεβαίω. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Διαφθορά, δημόσιο. Είστε... Ιδιωτικοποιήσει οι οποίε είχαν ξεκινήσει. Α, α, το, το λέω επειδή είστε άνθρωποι που σκέφτεται Βέβαια. πολιτικά και παράγει σας πολιτική. Θέλω να σα δώσω το εξή. Mm. Πιστεύετε εσεί ότι με τη σημερινή Ευρώπη μπορεί κανεί να συνεργαστεί, μπορεί να παραμείνει στη σημερινή Ευρώπη χωρί, ας πούμε, να θέσει ζητήματα μείωση του κράτου, ε, περισσότερο αν μειωθεί. Μείωση στην... των δαπανών του κράτου. Να σα πω, κύριε Παναγιώτο. Το οποίο πω, είναι κομβικό σημείο αυτή για την τη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή εμά. είμαστε κάτω από το μέσο όρο και σε αριθμό υπαλλήλων και σε έξοδα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ε, το, το ζήτημα η κόκκινη γραμμή που χωρίζει τις δύο στρατηγικές για την Ευρώπη και κάνει πολύ δύσκολη και τη συμφωνία με την χώρα μας είναι η επιμονή ε, στη λιτότητα. Ή αντίθετα, όπως λέμε εμείς, η επιμονή σε μια αναπτυξιακή, επενδυτική, ε, προωθητική ε, οικονομία ανοιχτή ε, που να μπορέσει ας πούμε πραγματικά η... Οι δυνάμεις, να μπορέσουν οι δυνάμει εργασία και στην Ελλάδα και άλλα να κερδίσουν θέσει εργασία, να κερδίσουν δικαιώματα. Πάντω είναι και τι φοβούνται Εκείνη στην Ελλάδα. Εκείνη η σύγκρουση. Δηλαδή, όταν σου λέει, λέει τώρα για τι συμβάσει παραδείγματο ναι. χάρη. Ενώ το, από το Ναι, και τις είχε... λέτε, ναι, ναι. ναι Για τι συλλογικέ συμβάσει, όχι, καλά είναι τα πράγματα. Ενώ γνωρίζουν άριστα ότι έχει επέλθει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό μεσαίωνα και κινεζοποίηση στι ελληνικέ ε, σχέσει, ναι. ε, δεν είναι δυνατόν. Να, να του χαϊδεύει. Δηλαδή, mm -hmm. τα άλλα τα οποία λέμε, ξέρετε, μπαίνουν και βγαίνουν από το αυτί του. Είναι δραματικοί οι, οι διάλογοι οι οποίοι έχουν γίνει και οι οποίοι μα έχουν μεταφέρει και στο Eurogroup και ας πούμε και αλλού. Οι Έκανα... άνθρωποι δεν θέλουν, μερικοί εξ αυτών, να αντιληφθούν ότι οι δυνάμει τη εργασία είναι ο κορμό για μια χώρα για να προχωρήσει παραγωγικέ. Εγώ θα σας λυνάμεις. πω και κάτι ακόμα. Ότι η βαλκανοποίηση. Ή η μετατροπή των εργασιακών σχέσεων σε ένα πρότυπο τρίτου κόσμου δεν θα βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Αλλού η Ευρώπη πρέπει να ψάξει την ενίσχυση του ανταγωνισμού τη τη ανταγωνιστικότητά τη. Καταρχήν, ήδη έχουν χάσει τι αγορέ αλλά... του στον Νότο, αλλά φαίνεται ότι έχουν σε ένα βαθμό. Ε, αντικαταστήσει, υποκαταστήσει με άλλε εξαγωγέ, διότι έχει κλείσει ο κύκλο σου που ο Νότο μπορούσε αλλά πράγματι να απορροφά. Επιτρέψτε μου όμω να, να μείνω στο εξή. Είπατε πριν μία λέξη, η οποία είναι ταμπού για την παραδοσιακή αριστερά στην Ελλάδα, ιδιωτικοποίηση. Έκανε ένα ρεπορτάζ τι τελευταίε μέρε. Στο ΤΑΙΠΕΔ έχετε βάλει πρόεδρο ένα παλιό στέλεχο τη αριστερά. Το οποίο φαίνεται από το δικό μου ρεπορτάζ. Μπορεί να κάνω λάθο, αλλά πιστεύω ότι δεν κάνω λάθο. Έχω 30 χρόνια. Ρεπορταζιακή εμπειρία και δραστηριότητα. Φαίνεται ότι τολμάει να προχωρήσει ορισμένα πράγματα και μπράβο του. Μιλάω για τον γύρο Στέργιο Πιτσιόρλα. Λοιπόν, βλέπω όμω και αισθάνομαι ότι ορισμένα από αυτά θα ξεπεράσουν την. την θα μπουν σε, στη δοκιμασία να ξεπεράσουν την παραδοσιακή ιδεολογική αδράνεια, ιδεολειπτική αδράνεια ενό κομματιού τη ελληνική αριστερά. Ιδεολειψίε δεν έχει μόνο η αριστερά, έχει και η δεξιά στην Ελλάδα. Ξέρετε, η καθαρίστριαση ήταν μια ιδεοληψία τη δεξιά η οποία διέσυρε πολιτικά και ιδεολογικά τη Νέα Δημοκρατία. Και έκανε πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε αυτό το θέμα, παρόλο που το συμβολοποίησε και το έκανε σημαία για να μπορέσει, αν θέλετε, να γρέψει από το φιλοθεάμον κοινό περισσότερο κόσμο. Αλλά επί τη ουσία σωστά έκανε. Μιλάω όμω για τι ιδεοληψίε τη αριστερά. Θα μπορέσετε να αντέξετε ω παράταξη, η ευρεία παράταξη τη αριστερά, την προσαρμογή σα. Σε προκλήσει τη εποχή, πως είναι η ιδιωτικοποίηση. Γιατί βλέπω είναι... το ΤΑΙΠΕΔ τολμάει να κάνει πράγματα, πάει να κάνει πράγματα. Θα του αφήσετε Κύριε και γίνονται από στελέχη που προέρχονται από την παραδοσιακή αριστερά. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Και μπράβο του. Το, το, ΤΑΙ... το ΤΑΙΠΕΔ ε, κινείται με βάση την ε, κυβερνητική πολιτική και τι εντολέ τι οποίε έχουν. Δεν κινούνται αυτονόμω. Ε, βεβαίως, ναι. Το θέμα είναι Αλλά το εξή. Υπάρχουν πολλέ αποχρώσει. Οι δεν είναι κάτι το ουδέτερο σε καμία περίπτωση, ούτε κάτι το μόνο. Δηλαδή, ένα κάδρο. Δηλαδή, έχει <coughs> και διεθνώ μετά την έξαρση του νεοφιλελευθερισμού ε, μέσα δεκαετία 80 και κυρίω μέσα στο 90 που γίνανε οι μεγάλε αλλαγέ. Απεδείχθη ότι σε, σε κέριου στρατηγικού τομεί, παραδείγματο χάρη στα νερά ή στην ενέργεια. ή και αλλού, νερό. Δεν προχωρήσανε. Για το νερό Όχι δεν μόνο Δεν προχωρήσανε. Ξαναγυρνάνε πίσω. Το νερό δεν προχωρήσανε. Εάν πάρετε του Γερμανού λοιπόν Αλλά και θα καθίσουμε σας κάτω, κύριε Το πάνω... ελληνικό θα προχωρήσει, α πούμε. Το, για το, για το ελληνικό. Εργασίας. Δεν, δεν τα ξέρω καλά. Αυτά, αυτά είναι μέσα αυτό. σε μια σύμβαση η οποία έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Ε, υπάρχουν προτάσεις για το ελληνικό εδώ και χρόνια για ήπια ανάπτυξη στο ελληνικό διότι με συγχωρείτε Από ποιον ε, ε, Αν πρόκειται να κάνουν Από το ιδιωτικός τομέας Αυτό ε, λέω ε, ε, Μπορεί χωρίς τον ιδιωτικό ε, έτσι, τομέα να είναι μέσα αλλά, Αυτό ε, λέω Ναι προσέχτε, Δεν μπορεί ναι, να φύγουμε αν από, από να το πνεύμα κάνει, της εποχής Αν πρόκειται να κάνει όπως ήταν το deal 20.000 σπίτια σε μια χυμαζόμενη περιοχή Δείτε γύρω-γύρω σήμερα πόσο έχει πέσει η αγοραστική αξία. Αυτό δεν είναι λύση. Συμφωνώ. Δεν είναι λύση. Σε μια αγορά όπως, που προσφέρονται τόσε χιλιάδε σπίτια, το να προσθέσω κι άλλα δεν λέει τίποτα. Όπως Αλλά υπάρχουν σχέδια που μπορούν να αποδώσουν θέλετε, και θέσει εργασία. Κάνετε του Γερμανού να δείτε πού έχουν τον δημόσιο και τον κρατικό τομέα μέσα στι στρατηγικέ του. Οι Γερμανοί πολύ πολύ. Έτσι το τους... έχουν πολύ. Και επίση θα έπρεπε. Παρόλο που ο Σρέντερ έκανε το άνοιγμα το, με την Ατζέντα 2000 και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά και σε θέματα ιδιωτικοποίηση, οι Γερμανοί έχουν το κράτο να παρεμβαίνει όχι σε, πολλά, σε πολλέ διαδικασίε τη οικονομική πολιτική. Και όχι μόνο. Και, ακόμη και, και επιδο... το Τσεντεού, έτσι. Και να επιδοτεί η κύριε χριστιανική Παναγιωτό. δημοκρατία. Και να, επιδο... επιδοτεί, επιδοτεί ασφαλώ. Ασφαλώς. η Siemens είναι η κορονίδα. Η Siemens είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, Φαλώς. εάν είχε πληγεί σε άλλη χώρα του κόσμου, στο βαθμό που έχει πληγεί ηθικά και οικονομικά, αρχής γενομένο από του Αμερικάνου, του Τσιμπίτσα, mm -hmm. και για όλε τι άλλε χώρε, Αφρική, Ελλάδα κτλ. Τα, ναι. τα τέρατα και σημεία που έκανε η Siemens. Εάν είχε πληγεί μια εταιρεία έτσι, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Και όμω δεν είναι έχει είχε το χάσει γερμανικό κράτο από πίσω. Επίση, το κύελο των ναυπηγείων. Τα ναυπηγεία, τα περίφημα. Ναι. Τα περίφημα ναυπηγεία δεν είναι μία από τι βασικέ αιτίε που η ελληνική ναυπηγική στρατηγική, εξαιρετική βιομηχανία με μεγάλες υποδομές και πολύ έμπειρο προσωπικό έχει οδηγηθεί σε θανάτωση. Διαβάζετε ε... τα κάτω, Τις συμβάσει, τα γνωρίζετε. Είναι ένα από τα θέματα. Αυτά. Ένα θέματα είναι ασφαλώ. Εθνική άμυνα και ξέρατε ότι μόνο εσεί, αν δόντουσατε παραγγελίε, και υπήρχε τότε και η γνωστή εμπλοκή, και τα λοιπά, θα μπορούσε να δουλέψει και δουλεύανε δύο μεροκάματα τη βδομάδα ή το μήνα οι εργαζόμενοι. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο μα λένε ιδιωτικοποιήσει δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Εμεί λέμε για διακρατικέ συμφωνίε, λέμε για μεγάλε ιδιωτικέ ξένε επενδύσει, οι οποίε θα αφήσουν προστιθέμενη αξία στη χώρα. Δηλαδή, λε, περνάει ένα αγωγό. Πρέπει τα ταμπού αυτά να τα σπάσει. Προσέξτε, προσέξτε Έτσι είναι, περνάει ένα αγωγό αυτός ο αγωγός θα αφήσει κάτι, δηλαδή καθετοποίηση ναι. μικρών και Αν μεσαίων... Αν θα έχει εθνική προστιθέμενη ε, αξία, ε, αυτό, αυτό είναι μεγάλο Να θέμα. Πολύ κόσκο. μεγάλο θέμα Θα σας είναι αυτό. πω κάτι για την Κόσκο που καίει. Ανεξάρτητα του τι θα γίνει παραπέρα με το διαγωνισμό, δεν είναι μόνο η Κόσκο και τα λοιπά, τα ποσοστά, το Σεπτέμβριο θα ανοίξουν ας πούμε, οι φάκελοι και τα λοιπά για τον προβλήτα, ας πούμε, τον άλλο, τον ναι. κεντρικό. Σα λέω για τη μεγάλη επένδυση που έγινε στο λίμα. Εμεί γνωρίζουμε και το γνωρίζουν και οι Κινέζοι καλύτερα από εμά ναι, ότι... ότι ενώ υπήρξε μια πραγματικά μεγάλη αύξηση σε φορτία, σε ε, κίνηση κτλ., δεν, δεν μπήκε μεγάλη... ούτε μία βίδα, δεν, πή... δεν ήρθε ούτε μία βίδα για να βιδωθεί σε αυτού του τεράστιου γερανού από την Ελλάδα. Το πιστεύετε αυτό, το απίστευτο. Δηλαδή, όχι θέλουμε μόνο, και είμαστε σίγουροι ότι προσέξτε, οι Κινέζοι, όχι μόνο οι, Ρώσοι, το οι Αμερικάνοι είναι ρεαλιστέ. Να σα Όχι μόνο το πιστεύω, έτσι. αλλά επειδή θα σα πάω κοντρα. Έτσι, λοιπόν, και ο θα σα πάω κοντρα σε πολλά άλλα. Σε αυτά που θα κάνουν τι επενδύσει, που είναι η δέσμευση για αυτέ που ήδη είχαν συμβασιοποιηθεί. Αυτή είναι η δέσμευση. Ναι, ναι, ναι. Για αυτέ που ήδη είχαν συμβασιοποιηθεί. Θα απαιτήσουμε και αλλαγέ στι συμβάσει και ελληνική προστιθέμενη αξία και συμμετοχή του δημοσίου. Δεν θα είναι πάρε, δώσε κάτι τη να βάλω στο. Να απαιτήσετε, αλλά να με, βάλω με τρόπο στο που θα, θα επιτρέψει, που θα θα επιτρέψει στο να Λουξεβού... προχωρήσουμε. Στο ταμείο στο Λουξεμβούργο για το χρέο, το απίστευτο αυτό το άλλο, πώ το δέχεστε. Το... Το αλλά με τρόπο που θα επιτρέπει να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά, Επειδή μπορεί να σα πω κόντρα σε άλλα θέματα, αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα τη Κόσκο για την εθνική προστιθέμενη αξία, σε αυτό έχετε δίκιο. Και η δική μου έρευνα αυτό έχει αποδώσει. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό καλό είναι να ανοίξετε. Και η νέα σύμβαση, αν την πάρει η Κώσικο και βουσκείτε. Ανοίξτε, μεγάλη... ανοίξτε θα ανοίξ... θα θα τα λιμάνια. Τα ανοίξτε τα λιμάνια τα ελληνικά σε πολλαπλού χρήστε. Υπάρχουν και άλλοι διεθνεί χρήστε. Ανοίξτε τα λιμάνια λοιπόν σε όλου. Και στην Κόσκο και στου ανταγωνιστέ τη Κόσκο. Να μην υπάρχουν μονοπόλια ή ολιγοπόλια. Τα λιμάνια τα ελληνικά αποτελούν και... την είσοδο στο μεγάλο κορμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την είσοδο στην Ευρώπη, από την Ασία και τις άλλες υπήρους, άρα ανοίξτε τα. Εγώ θέλω όμως, διότι κουβεντιάζουμε πολιτικά και παρασυρώμεθα σε ενδιαφέρουσες σφαίρες, ίσως όμως να μην είναι τόσο επίκαιρε. να επανέλθουμε σε αυτό που ετοιμάζεται. Ναι. Σε αυτό που εύχεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινή γνώμη. Δηλαδή να πάμε σε μια συμφωνία. Πριν από λίγο καιρό είχατε το θάρρος να πείτε σε μια τηλεοπτική σας συνέντευξη. Ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να είναι επώδυνη. Το επαναλαμβάνετε σήμερα, Θέλουμε να είναι έντιμη και ξέρουμε πω θα είναι δύσκολη. Θα έχει και επώδυνες πλευρέ, βεβαίω. Δεν θα έχει. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά μα, κύριε Παναγιώτοπουλε, αρκεί να μην το ακυρώνει. Ναι. Δηλαδή, εκεί είναι μια λεπτή ισορροπία. Για μα είναι επώδυνο. Uh -huh. Οτιδήποτε θα συμπεριλαμβάνεται Άρα σε μια λέτε τέτοια συμφωνία. Μια δύσκολη συμφωνία, συμφωνία Έτσι, που δηλαδή, θα έχει ακόμα, και επώδυνε πλευρέ. Οπωσδήποτε, διότι. Ε, ακόμα και να καθυστερήσεις για ένα χρονικό διάστημα κάποιες αλλαγές ή να δώσεις αυτό που σας είπα προηγούμενα, τις συμβασιοποιημένες ήδη ε, επενδύσεις, επενδύσεις και τα... Αυτά δεν είναι μέσα στην δικιά μας αντίληψη, μα αντίληψη. Να σα ρωτήσω κάτι. Μας, Αυτές τις ώρες... Ή και στα πλεονάσματα. Εγώ σα λέω κάτι στο οποίο μπορεί να πάμε σε συμφωνία ναι. από ό,τι άκουσα. Δηλαδή, εμεί λέμε για κάτω από 1% τον πρώτο χρόνο, κάτω από 2% το δεύτερο, 1,5% και ύστερα Φαίρετε κάτω Φαίνεται ότι εκεί τώρα, θα έχουμε σύγκληση. Τώρα, μπορεί να πάμε στο 1, 2, 2,5, 3 ή 3,5%. Το 2,5, ναι. το 3 και το 3,5 ενώ για τα χρόνια 18-19, έτσι, δηλαδή ναι, 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 ναι. χρόνια δεν είναι συμβατά με ένα χρέο σαν το δικό μα. Ε, καθιστούν απολύτω μη βιώσιμο το χρέο. Δηλαδή, αν τα αποδεχθούμε αυτά που είναι πιθανό να το αποδεχθούμε. Και να δούμε αν για... είναι συμβατά και με του ρυθμού ανάπτυξη. Μα αυτού σα λέω. Δηλαδή, Πώ αναπτύσσεται η άρα, οικονομία για να μπορεί να πετύχει Με αυτή την έννοια. Το εννοώ και το ξαναλέω ότι θα υπάρχουν δυσκολίε, διότι όταν κάνει ένα συμβιβασμό έχει και δυσκολίε. Ποιο είναι όμω το κουμπί, Να μην είναι συνέχιση τη λιτότητα, να μην είναι ισχυρά ηφαισιακά μέτρα και κυρίω να αρχίσει η παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Δηλαδή να υπάρχει ένα γερό να επενδυτικό να κεφάλαιο. Θέλω να μείνουμε ναι. εδώ. Δυστυχώ έχουμε μπροστά μα τι επόμενε μέρε. Αρχή γενομένη από την επόμενη Παρασκευή. Τετάρτη βράδυ είναι σήμερα. Δηλαδή σε δύο μέρε από σήμερα. Και μετά την Παρασκευή πάμε στην επόμενη Τετάρτη. Έχουμε να πληρώσουμε χρήματα. Την Παρασκευή, αν δεν απατώμε, η δόση είναι 500 εκατομμυρία. 300 300 και 350. Και την Τετάρτη έχουμε άλλα. 500, ναι. Αυτά, εάν δεν υπάρξει συμφωνία απόψε, θα τα πληρώσουμε την Παρασκευή και την επόμενη Τετάρτη. Είναι δύσκολο να σας το πω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να σας το πω, διότι... Ε, Μέχρι χρειάστε... σήμερα δηλαδή τι λέει η ελληνική θα χρειάστε... κυβέρνηση Κοιτάξτε, έχουμε Βεβαίως πει... όταν έρθει ο κύριος έχουμε Τσίπρας από τις Βρυξέλλες Θα κάνετε Λετάξτε. πάλι μια και νέα και την προηγούμενη... διαμόρφωση και στρατηγικής προηγούμενη... αλλά... Φ... Σήμερα τι λέτε, απόψε Κύριε τι λέτε Κύριε Παναγιωτόπουλο και, και στην προηγούμενη δόση που ήταν τα 750 ναι, Με ναι. την επιστολή που ύστερα διέρευσε μετά από 4-5 μέρες ο Πρωθυπουργό Είχε ενημερώσει τους πολιτικούς ηγέτες ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε Εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία ανταπόκριση σε αυτό το πράγμα. Να Όλοι κάτι. το γνωρίζουν αυτό. Ναι. Εάν δεν γίνεται σεβαστό ναι. και πάμε σε μια συνειδητή κοινική ναι. πολιτική προ τη χώρα μα του Μαρτυρίου τη Ταγόνα, α πούμε που λένε, εμεί θα το συνυπολογίσουμε μαζί και ναι. με άλλα για το ποιε πρωτοβουλίε και παρεμβάσει θα κάνουν. Έχουμε... Αλλά δεν είναι θέμα του σήμερα. Έχουμε Πρέπει ζητήσει... να ξέρουμε επακριβώ παραγματο χάρη ναι. για να είμαι ευθύ και ειλικρινή. Ε, εάν μια συμφωνία πραγματικά έχει μπει στα σκαριά και προχωράει και φαίνεται ότι υπάρχει πραγματική διάθεση και, και για σύγκληση και για να μην έχουμε πρόβλημα με αυτό που εμείς αποκαλούμε κόκκινες ε, γραμμές κόκκινες από την πλευρά μας ναι. και θέλουμε άλλες δύο, τρεις, πέντε μέρες για να κλείσει, αυτό θα το διευκολύνουμε. Πρέπει να το διευκολύνουμε. Δεν θα φέρουμε μόνοι μας... Δεν θα καταστήσουμε μόνοι μα ενεργεί αυτή τη δυναμική τη σύγκληση. Το Και καταλαβαίνετε. Αλλά πιθανότητα. εάν αυτό δεν συμβαίνει, ναι. το να ξύνουμε, να ξύνουμε, να ξύνουμε. τον πάτο, α το πούμε. Πάτο. Ναι, για να, για να, ακούμε, να, για να ακούμε από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ ότι αν σοβαρευτούν κάτι τέτοιο, είπε χθε, καλά, αυτό έχει, με συγχωρείτε, θα πω τη λέξη, μη υπουργό εσωτερικών, έχει απασφαλίσει ο κύριο. Δηλαδή, είπε αν σοβαρευτούν, λέει. Κάτι τέτοιο είπε προχθέ. Αν σοβαρευτούν όμω, λέει, μπορεί να δούμε κτλ. στερα, έχουμε υποβάλει από προχθέ τι 47 σελίδε που στείλαμε με αναλυτικέ προτάσει και κανεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι, τα χατέ μου, δεν τι είχε διαβάσει. Το προσέξατε ότι δεν υπήρξε ένα. Παράγωνα από του θεσμού που να πει ότι διαβάσαμε. Σελίδες, τις να κάνει απο... κάποιε ναι, σημειώσει Εδώ συμφωνούμε και διαφωνούμε. Τι αποτιμήσαμε, θεωρούμε ναι. πω είναι Κανεί δεν τι είχε διαβάσει. Mm -hmm. Λοιπόν, γι' αυτό σα λέω αυτή η αμηχανία η οποία δείχνει και μια έλλειψη στρατηγική από την ε, πλευρά του. Εγώ λέω να την αξιοποιήσουμε θετικά. Α, Δευτόν. έχουμε εικόνα. Βεβαίω. Έχουμε εικόνα από Βρυξέλλε. Έχουμε εικόνα από Βρυξέλλε. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε τον χαιρετισμό με τον κύριο Γιουνκέρ. Ο κύριος Παπάς. Βλέπω έτσι πολύ εγκάρδιο τον κύριο Κιουνκέρ. Βλέπω αγκαλιές και με τον κύριο Παπά. Ο κύριος Κιουνκέρ νομίζω ότι α, καταβάλει προσπάθειες να διατηρήσει κάποιες ισορροπίε κύριε Βούτσεγερ. Α, θα όχι, έχουμε δηλώσει. Όχι μόνο. Καταβάλει προσπάθειες να ανέβει λιγάκι το κύριο στις Κομισιόν που έχουν, το έχουνε ποδοπατήσει επί τέσσερα χρόνια. Είναι την είναι είχε σημαντικό ξεχάσει, ότι το την λέτε την, την είχε εσύ. ξεχάσει όλη, όλη η Ευρώπη. Αν Να ήταν. λοιπόν, να, λοιπόν. Καταβάλει μεγάλο και για το χαρτοφυλάκι του δηλαδή. μεγάλο να λοιπόν πόπο. οι δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, Αλέξης Τσίπρας και Ζωάν Κλοντ Ιουνκέρ. Μπροστά στη σημαία σύμβολα, η ελληνική σημαία και η σημαία της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να μάθουμε ακόμη πώς πήγε... Τώρα ξεκινά. Τώρα ξεκινά ακριβώς. Δεν μπορούμε να μάθουμε ακόμη πώς είναι η κατάσταση και πώς διαμορφώνεται στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που θα ζητηθούν από τον α, κύριο Γιουνκέρ. Φαίνεται όμως ότι αφού τα βρήκαν μεταξύ τους στη γνωστή πενταμερή, όλοι οι πρωταγωνιστέ σε θεσμικό δεν βρήκαν, επίπεδο. Δεν τα βρήκαν, λέτε. Ποια είναι, ποια είναι η αίσθηση. Δεν τα βρήκαν. Έχει όχι, αυτό. Και η αίσθηση μου δεν και τα βρήκαν, η λέτε. ενημέρωση. Πούμε, την ναι, για πείτε το αυτό. Αθρο... Ε, ο σκοπό τη τριμερού που εξελίχθηκε σε πενταμερή ήταν να καταλήξουν σε κείμενο, σε γραμμή. Ναι. Ε, δεν κατέληξαν, λέτε. Κατέλξαν, όχι, όχι, δεν κατέληξαν ε, όταν συναντηθήκαν ναι. και γι' αυτό δεν είχαν και τίποτα έτοιμο και υπήρξε ένα. Ε, Θετικό ή και δημιουργικό εφηβιασμό ε. από το κείμενο το οποίο εστάλλει από την ελληνική κυβέρνηση προ την πλευρά του. Δηλαδή, ο σκοπό του ήταν και θεωρούσαν ότι μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα κείμενο, αλλά με την επιμονή να είναι και το δούνου του που θέτει άλλα ζητήματα κτλ. Όπω και με την επιμονή ακραίων φωνών, όπω του κ. Σόιμπλε, του κ. Ντάιζερμπλουμ κτλ., για να τίθενται επιπλέον ζητήματα που θα τσαλακώσουν πολιτικά. Ναι. την επιλογή του ελληνικού λαού, ε, δεν τα βρήκανε. Δεν τα Μες. βρήκανε. Λοιπόν, μείνετε κοντά μα. Αυτό μπορεί να είναι ευτύχημα αν αξιοποιηθεί σωστά από τη δικιά μα πλευρά. Μπορεί να οδηγήσει και σε ατύχημα όμως. Μπορεί να οδηγήσει και σε ατύχημα. Έτσι, για να Μείνετε σαφές. κοντά μα, κυρίε και κύριοι. Ε, ζωντανή εκπομπή. Είναι κοντά μα ο Υπουργό των Εσωτερικών και εκ των ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Βούτσης, σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη βραδιά. Πριν από λίγο είδατε τις εικόνες, ο κύριος Γιουνκέρ υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία. Πήγανε μέσα οι δύο αντιπροσωπίες, όπως είπαμε, δύσκολη, μακρά νύχτα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος της συζήτηση με τον κύριο Βούτσι γιατί έχω να του θέσω πολλά και κρίσιμα ερωτήματα που σας απασχολούν όλους. Σε λίγο παρακαλώ.